πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε με τις καντάδες που θα κάνει το Κιρκινέτσκι πολυφωνική σε συνεργασία μεταξύ τους και θα ενταχθεί και αυτό στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις γειτονιές της Μυτιλίνης. Στη συνέχεια έχουμε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Στις 10 του Μάρτη έχουμε συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο με όλα τα σχήματα που θα συμμετέχουν στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού για να τους ενημερώσουμε πώς θα διεξαχθεί και πώς θα προχωρήσει. Πρέπει να σας πω ότι έχει συσταθεί ήδη μια πολυμελής ομάδα, πολυμελής, δηλαδή είναι γύρω στα 7-8 άτομα όταν λέμε πολυμελής, η οποία δουλεύει πάνω στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού, συγκεντρώνοντας δώρα από χορηγίες. Το έπαθλο είναι, το πρώτο είναι 1.000 ευρώ. Επίσης έχουμε μεγάλη συμμετοχή για την παρέλαση που θα γίνει την Κυριακή. Η παρέλαση αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν δηλωμένα πάνω από 15 άρματα, πληρώματα. Εγώ την τελευταία φορά που είχα συνάντηση με τα παιδιά είχαμε μείνει εκεί, αλλά κάθε μέρα έρχονται. Θα γίνει συναυλία αυτή τη φορά μπροστά στο κέντρο με τους εφάπαξ, μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο εδώ. Θα ξεκινήσουμε από το Τελωνείο. Λίγο η κατάσταση της προκυμαίας μας επιβάλλει να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της παρέλασης. Επίσης, το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο στις 12 η ώρα, στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης, θα υπάρχει πάρτι για τα παιδιά, για τους νέους φίλους μας, με ανιματέρ, με μουσική, με δώρα, με σοκολάτες, με σαρμπαντίνες, με χορό, με κλόουν, με ό,τι τέλος πάντων διασκεδάζει και ευχαριστεί τα παιδιά. Και επίσης υπάρχουν και παιχνίδια που γίνονται στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Στην πλατεία Σαπφούς την ίδια μέρα. Δηλαδή έτσι προσπαθήσαμε να έχει απ' όλα αυτή η εκδήλωση αποκριάτικη, αυτό το διήμερο το αποκριάτικο, γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και ο πολιτισμός να απέχει από καμία μορφή εκδήλωσης διασκέδασης πολιτισμού. Υπάρχουν και αυτές που μας διασκεδάζουν και αυτές που υπηρετούν την παράδοσή μας, υπάρχουν και αυτές που μας ανοίγουν δρόμο στο μέλλον. Υπάρχουν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλου περιεχομένου. Όλα πρέπει να είναι μέσα στο... Να προσφέρονται στους ανθρώπους του τόπου μας, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις ιδέες του, έχει τις προτιμήσεις του. Είμαστε εδώ για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να ξεχωρίζουμε κάτι ιδιαίτερα.